θέσω κάποιους προβληματισμούς, κάποιες σκέψεις. Εδώ και 12-15 χρόνια είμαστε κοντά με το Πελίτη. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα στην Τζαριτσάνη και στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Ελασσόνας. Ασχολούμαστε με τις ντόπιες ποικιλίες δια ιδίαν χρήσεων, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Έχουμε κατορθώσει να δραστηριοποιούμαστε και τοπικά, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι χρειάζεται να κάνουμε δράσεις ο καθένας μας, 2, 3, όπου είμαστε στο χώρο μας. Έχουμε σταματήσει να πάμε στο Πελίτη επάνω, όχι επειδή δεν το αγαπούμε, αλλά επειδή είναι μακριά. Και έχουμε συνοηθεί ότι μη μας περιμένετε εμάς, θα κρατήσουμε εδώ. Το Οκτώβριο θα γίνει γιορτή φέτα στην Ελασσόνα, άρα θα είμαστε εκεί. Περίπτερο. Όλα αυτά, άρα θα πρέπει να γίνει η ανταλλαγή, να δώσουμε να πει μπροστά το κίνημα της διατήρησης των τόπιων ποικιλιών. Θα ήθελα να υπερασπιστώ τις ντόπιες ποικιλίες, γιατί πολλοί μας βομβαρδίζουν και μεταξύ μας, φίλοι γνωστοί, δεν βγάζουν, δεν έχουν παραγωγή. Δεν είναι εκείνο, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα γιατί κρύβουν ότι όσοι βάζουν υβρίδια, η ντομάτα τουλάχιστον σε 45 μέρες από πάνω μέχρι κάνω στεγνώνει και είναι εντελώς άνοστες, άγευστες και καμία θρεπτική αξία. Καμία θρεπτική αξία. Έτσι βέβαια. Το ίδιο και τα υπόλοιπα προϊόντα. Βέβαια επικεντρώνονται εκεί πέρα. Υπάρχουν 500 ντομάτες. Διαλέγετε εσείς όποια θέλετε το καλύτερο. Το ίδιο και στα άλλα, τα υπόλοιπα. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάποια προβληματάκια τα οποία θα πρέπει να τα λύσουμε. Πώς θα τα λύσουμε, αν ανεβάσουμε τη συνείδησή μας. Ότι πρέπει να μάθουμε να δίνουμε. Όλη χαρά, όλη ευχαρίστηση είναι να δίνουμε. Εγώ είμαι... Είμαι εκπαιδευτικός. Έχω φύγει, σε έχω χαιρετήσει, αλλά παραμένω εκπαιδευτικός. Δεν έχω αφήσει τη δουλειά μου αυτή. Δάσκαλος. Κάνουμε... Δάσκαλος, ναι. Λοιπόν, κάνουμε καλλιέργεια φιλαναγνωσίας στα παιδιά στο χωριό μας εκεί. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε. Η προσφορά μας δηλαδή είναι ακόμα παραπέρα. Σε όλους τους τομείς. Και πάμε τα παιδιά συλλογικότητες από άλλα σχολεία σε εκπαιδευτικά.